Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόεδρε, ήταν ένας υπέροχος αγώνας, όπως λέει και ένα mail. Ήταν υπέροχος αγώνας που τον απολαύσαμε. Ειλικρινά, η καλαθόσφαιρα είναι ένα άθλημα που χρειάζεται από τη μια η ομαδικότητα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Αλλά χαίρομαι πάντα όταν βλέπω τους Κύπριους επαγγελματίες, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η καλαθόσφαιρα στην Κύπρο. Αν θυμηθώ από τον καιρό που εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με την καλαθόσφαιρα, ήταν η πρώτη φορά που οι κυπριακές ομάδες έφεραν ξένους καλαθοσφαιριστές. Χαίρομαι γιατί σήμερα έχουμε τόσους καταξιωμένους Κύπριους καλαθοσφαιριστές. Και αυτό που είπα και στον πρόεδρο του Κεραυνού, αλλά και όποια κυπριακή ομάδα προχωρήσει στην Ευρώπη, πρέπει να τη στηρίξουμε. Γιατί είναι καιρός να διακριθούν και στην Ευρώπη οι κυπριακές ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι στην Κύπρο βλέπουμε πολλοί ποδοσφαιρόφιλους, πολλοί κόσμος να ακολουθεί το ποδόσφαιρο. Υπάρχει μπασκετικό κοινό. Είμαστε εναντίον του ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει η καλαθόσφαιρα να στηριχθεί σαφώς περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχουν στις ακαδημίες του Κεραυνού περί των 700 παιδιών. Υπάρχουν στις ακαδημίες άλλων ομάδων τόσα παιδιά. Δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερη επένδυση για το κράτος αν βοηθήσουμε αυτές τις ομάδες που στην ουσία βοηθούμε τα παιδιά μας. Και κάτι τελευταίο για τον αγώνα. Πόσο νιώθεις όταν έβαλες το πρώτο σου καλάθι ή την πρώτη σου βολή? Κοιτάξτε, θα ήθελα να είχα περισσότερες αντοχές. Παρόλο που γυμνάζουμε κάθε μέρα μια ώρα, θα ήθελα να είχα περισσότερες αντοχές για να απολαύσω το παιχνίδι. Στην καλαθόσφαιρα, στο ποδόσφαιρο, σε κάθε άθλημα, όποτε σκοράρεις, αντιλαμβάνεστε ότι ένα αίσθημα ευχαρίστησης είναι εκείνο το πρώτο πράγμα που νιώθεις. Και σε είδαμε να βγάλεις φωτογραφία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Θα το δούμε καμιά φορά στην Κύπρο μαζί σας σε ένα τέτοιο αγώνα. Στο FIBA που θα γίνει, ελπίζω να είναι μαζί μας. Είναι τραυματισμένος, δεν θα αγωνιστεί, όπως μου είπε, με την εθνική. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα είναι στην χώρα μας για να παίξει σε ένα τέτοιο είδους φιλανθρωπικό παιχνίδι και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.